Μάλιστα, τώρα τις πολλές τελευταίες ημέρες συζητήσεις έχουν ανάψει για τα καλά γύρω δυστυχώς από τα πολλά περιστατικά βίας που καταγράφονται και βλέπουν το φως της δημοσιότητας, βίας μεταξύ ανηλίκων, και η συζήτηση εκτός των άλλων επικεντρώνεται και στο ποιος είναι ο ρόλος του γονέα, τι μπορεί ο γονέας να κάνει σε αυτές τις περιπτώσεις, αν μπορεί να διαπιστώσει πριν γίνει το κακό ότι το παιδί του ρέπει προς την παραβατικότητα ή αντίστροφα ότι είναι στο επίκεντρο μιας ομάδας παραβατικών ατόμων, δηλαδή είναι το θύμα όπως λέμε. Σε μια εποχή λοιπόν γεμάτη προκλήσεις, οι δυσκολίες που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι γονείς είναι πλέον πάρα πολλές. Πώς όμως έτοιμοι είναι να αντιμετωπίσουν οι γονείς αυτές τις δυσκολίες και αν υπάρχει manual ενός αποτελεσματικού γονέα? Αυτό είναι το κεντρικό ερώτημα που η κυρία Θάλια Χαραρά, σύμβουλος ψυχικής υγείας, θέτει και θα δούμε τι απαντήσεις έχει. Καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, εσείς ως σύμβουλος ψυχικής υγείας έχετε αποφασίσει να προχωρήσετε σε κάποια εργαστήρια, το εργαστήριο, όπως λέτε, κυρία Χαραρά, του αποτελεσματικού γονέα. Τι ήταν εκείνο που σας οδήγησε σε αυτή την απόφαση? Σίγουρα έπαιξε καθοριστικό ρόλο το ότι είμαι η ίδια μαμά. Υπήρχε έτσι κι αλλιώς και από πριν ο προβληματισμός μου σχετικά με την οικογένεια, το ρόλο του γονέα και λόγω της δουλειάς μου, αλλά σαφώς αυτό εντάθηκε όταν έγινε εγώ ίδια μητέρα και είδα τις προκλήσεις μπροστά στα μάτια μου. Και φυσικά σκεφτόμενοι και ότι έχω να μεγαλώσω ένα παιδί που δεν είναι σήμερα, δεν θα είναι πάντα 2 και 3 ετών, κάποια στιγμή θα είναι ένας ενήλικας. Οπότε η ερώτηση που έθεσα στον εαυτό μου είναι πώς θέλω να είναι αυτό το παιδί, και βασικά όχι πώς θέλω, πώς θα ήταν το ιδανικό να είναι αυτό το παιδί μετά από 20 χρόνια. Μέσα στις προκλήσεις που λέτε για έναν γονέα βλέπετε, καταλαβαίνουμε όλοι, βλέπετε και αυτά που συμβαίνουν, αυτά τα περιστατικά της αγριότητας και της βιαιότητας μεταξύ ανηλίκων. Φυσικά. Όμως να πούμε εδώ πέρα το εξής, ότι όλα αυτά τα περιστατικά, τα οποία σαφώς είναι πολύ λυπηρά, δεν είναι όμως καινούργια. Δεν είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε πρώτη φορά. Υπήρχε, ανέκαθεν υπήρχε. Απλά σήμερα έχουμε την εικόνα που μπορούμε να το δούμε έτσι πιο ζωντανά, έχουμε την πληροφορία πιο άμεσα, έχουμε διαφοροποιηθεί κάποια πράγματα, όμως σήμερα βλέπουμε την κορυφή του παγόβουνου. Ναι, αν υπήρχαν εμείς όμως θέλουμε να εστιάσουμε στη βάση. Κυρία Χαραρά, αν υπήρχαν αυτά τα περιστατικά και σε άλλες εποχές, η αντιμετώπιση των γονέων προς τα παιδιά τους που διαπίστωναν ότι έχουν προβεί σε κάποιες ενέργειες μη αποδεκτές. Δηλαδή, ένα παιδί είχε χτυπήσει ένα συνομήλικό του. Όταν επέστρεφε το παιδί που χτύπησε στο σπίτι, δεν βίωνε μια τιμωρία. Δηλαδή, ξέρετε, έχουμε φτάσει σε μια εποχή τώρα να φοβόμαστε να μιλάμε. Και να φοβόμαστε να μιλάμε για, δεν ξέρω εσείς τώρα τι όρο χρησιμοποιείτε, για το πώς ένα παιδί πρέπει να βιώσει τις επιπτώσεις της πράξης του. Γιατί εδώ παρατηρούμε τη λεγόμενη συνέπεια της πράξης και της συνέπεια. Τι συνέπεια λοιπόν θα έχει ένα παιδί που χτύπησε ένα συνομιλικό του? Εδώ βλέπω ότι... Μισό λεπτάκι. Ωραία η ερώτηση, όμως το θέμα δεν είναι να δούμε τη συνέπεια μιας πράξης. Είναι να δούμε τι οδήγησε το παιδί σε αυτή την πράξη. Γιατί ο γονιός, κανένα παιδί δεν ξυπνάει μια μέρα και λέει εγώ θα πάω και θα χτυπήσω το συμμαθητή μου ή θα τον σαπίσω στο ξύλο ή θα κάνω μια παραβατική συμπεριφορά. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει συσσωρευτεί. Είναι ένας θυμός ο οποίος έχει συσσωρευτεί από πάρα πολλά συναισθήματα τα οποία έχουν μόνο πίσω. Άρα σίγουρα ο γονιός έχει παρατηρήσει πολλές άλλες συμπεριφορές, πιθανόν παρόμοιου τύπου, αλλά μη αποδεκτές συμπεριφορές. Δεν φτάνει κάτι στην εφηβεία στα ξαφνικά να αρχίσει να έχει τέτοιου είδους συμπεριφορές. Και αυτά τα βιώματα, λέτε, προέρχονται από την οικογένεια. Γι' αυτό και εσείς τώρα μιλάτε για αποτελεσματικούς γονείς. Θα σας πω, δεν είναι μόνο η οικογένεια.
Η οικογένεια έχει ένα πολύ μεγάλο ρόλο στην ανάπτυξη και στη διαπαιδαγώγηση του παιδιού. Όμως, στη σύγχρονη κοινωνία, επειδή οι γονείς δουλεύουν πάρα πολλές ώρες, έχει αλλάξει λίγο το μοντέλο. Δεν είναι μόνο η οικογένεια εδώ που παρεμβαίνει. Είναι πάρα πολλές ώρες στο σχολικό περιβάλλον, είναι πάρα πολλές ώρες σε επαφή με συνομιλητούς τους. Είναι ελάχιστες ίσως οι ώρες που βλέπουν τους γονείς στο σπίτι. Άρα δεν είναι τόσο απλό το θέμα. Απλό το να κατηγορούμε τους γονείς, να τους στείλουμε στον τοίχο και για όλα αυτά είναι οι γονείς. Σίγουρα έχουν μια ευθύνη, αλλά πολλές φορές και δεν γνωρίζουν τι είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, αν ο γονείς δεν αναγνωρίζει βία ως βία, τι θέλει να πει στο παιδί. Ναι. Τι να κάνει, πώς μπορεί να το, όχι να το τιμωρήσει, θα πω εγώ, να δώσει μια συνέπεια στην πράξη. Ναι. Άρα είναι πολύ παραγωγικό το ζήτημα, δεν είναι τόσο δεν απλό. Δεν είναι πολύ παραγωγικό, εννοείται αυτό, εννοείται και ότι η κάθε πλευρά που εμπλέκεται γύρω από αυτά τα περιστατικά πρέπει να κοιταχτεί στον καθρέφτη και να αναζητήσει τις δικές της ευθύνες. Και ούτε γίνεται αυτό οι γονείς να λένε φταίει το σχολείο ή το σχολείο να λέει φταίνε οι γονείς ή το περιβάλλον κάθε παιδιού ή οι παρέες. Όλα έχουν εδώ το ρόλο τους να διαδραματίσουν. Άρα εσείς τι λέτε μέσα από αυτό το σεμινάριο, τι είναι αυτό που θέλετε κυρίως να περάσετε? Αυτό που τα εργαστήρια του αποτελεσματικού γονέα δουλεύουν και δεν είναι, είναι ίσως καινοτόμα και πρωτοπόρα για μας, αλλά πρώτο ξεκίνησαν το 1962 στην Αμερική. Από τόσο παλιά, μάλιστα. Από τόσο παλιά και έχουν εκπαιδεύσει πάνω από 1 εκατομμύριο γονείς σε 43 χώρες. Ναι. Άρα δεν μιλάμε για ένα μοντέλο καινούριο, ούτε κάτι το οποίο ήρθε για μαγείας, έτσι. Αυτό το οποίο δουλεύουμε μέσα από τα εργαστήρια του αποτελεσματικού γονέα είναι να δουλέψουμε βιωματικά με τους γονείς, σε δεξιότητες επικοινωνίας, ενεργητικής ακρόασης παράδειγμα, που ακούμε πάρα πολύ γύρω μας, αλλά δεν έχουμε εκπαιδευτεί στο να μπορέσουμε να ασκήσουμε την ενεργητική ακρόαση στο παιδί μας. Δουλεύουμε το πώς μπορούμε να ανοίξουμε ένα διάβλημα επικοινωνίας με το παιδί, να καταθέσει τα συναισθήματά του, να μιλήσει, να ανοιχτεί, να μπορέσουμε να δούμε κάποια συμπεριφορά και την πράξη ή αυτό που υπάρχει. Άρα είναι αυτό που εγώ λέω να έρθουν και να συνδεθούν με το παιδί. Γιατί στη σύγχρονη κοινωνία έχουμε αρχίσει να αποσυνδεόμαστε από τις σχέσεις με τους ανθρώπους και με τα παιδιά μας. Mm-hmm. Να δούμε τι λύουμε συγκρούσεις που θα προκύψουν, όχι μόνο στην εφηβεία, αλλά και σε πιο παιδική ηλικία. Πώς θα λύσω συγκρούσεις σε θέματα αναγκών που έχω ως γονέας με το παιδί μου. Πώς θα λύσω συγκρούσεις σε θέματα αξιών που έχω με το παιδί μου. Όλα αυτά έρχονται στα δικαστήρια του αποτελεσματικού γονέα μέσα από βιωματικές ασκήσεις, μέσα από συζητήσεις, να φτιάξουν ένα πλάνο που από μικρή ηλικία θα δημιουργήσουν σχέση με το παιδί μου, σεβασμού, φροντίδας, κατανόησης, ώστε αυτό το αύριο που θα γίνει της ενήλικας, να είναι ένας ενήλικας με συνέστηση, που θα σέβεται, που θα είναι αυτόνομος, που θα μπορεί να σταθεί στην κοινωνία, φοβάται πολύ πολύ ψυχή. Mm. Ενισχύουμε και η κοινωνία, αλλά και εμείς οι γονείς, τα παιδιά μας στο φόβο. Mm. Και περιμένουμε από αυτά τα παιδιά, αύριο μεθαύριο, να μην κοιμούνται, δεν γίνεται. Πάντως, όσο μας μιλάτε και μας περιγράφετε έτσι το ρόλο του συγκεκριμένου εργαστηρίου, σκέφτομαι και ίσως και εσείς να το έχετε συναντήσει πολύ συχνά, ότι είναι στο DNA των Ελλήνων. Να θεωρούμε ότι ένα θέμα, ένα πρόβλημα, ένα ζήτημα ή κάποιες ελλείψεις δεν αφορούν εμάς, αφορούν όλους τους υπόλοιπους γύρω μας, αλλά όχι εμάς. Και φαντάζομαι ότι πολλές φορές θα έχετε πέσει μπροστά σε περιπτώσεις που είναι μια λανθασμένη αντίληψη. Δηλαδή θα έχετε βρεθεί μπροστά σε γονείς που στην αρχή σας άκουσαν και είπαν «Μα εγώ δεν έχω να πληροφορηθώ κάτι». Τα έχω όλα καλυμμένα, είμαστε όλα οκ. Okay. Αλλά τελικά δεν είναι έτσι. Θέλω να πω με αυτό ότι όσοι ενδιαφέρονται πρέπει να σας αναζητήσουν, να σας δουν από κοντά, να έχετε κάποιες συζητήσεις έτσι πιο εξειδικευμένες, αν το λέω σωστά, ότι έτσι πρέπει να γίνει. Κοιτάξτε, θεωρούμε ότι ως γονείς, και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, γιατί άνθρωποι είμαστε, κάνουμε λάθη, δεν υπάρχει γονιός που να μην κάνει λάθος και
ο αποτελεσματικός γονέας δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση να γίνει ο τέλειος γονέας. Ακριβώς. Γιατί δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Έτσι. Σκοπός δεν είναι να μην κάνουμε λάθη, σκοπός είναι να αναγνωρίζουμε τα λάθη. Mm-hmm. Το πρόβλημα λοιπόν της ελληνικής κοινωνίας και των γονέων είναι αυτό που λέτε το DNA, αν θα μπορούσαμε να το πούμε, ότι δεν εστιάζουμε στην αναγνώριση. Δεν αναγνωρίζουμε ζητήματα που μπορεί να έχουμε, mm-hmm. είτε γιατί αυτά πονάνε, αν τα αναγνωρίσουμε, και mm-hmm. θέλουν δουλειά μετά, και θέλουν άλλου είδους δουλειά. Mm-hmm. Γι' αυτό και έχω πει πολλές φορές ότι επιλέγουμε να πάμε τα παιδιά μας. Και εγώ προσωπικά στη δουλειά μου το έχω συναντήσει πάρα πολύ αυτό. Γονείς που να μου λένε, θέλω να έρθω να φέρω το παιδί μου. 5 χρονών το παιδάκι. 10 χρονών το παιδάκι. Τι μπορεί να έχει ένα παιδάκι 5 και 10 χρονών. Δηλαδή, αντί να πάμε να συζητήσουμε εμείς τους γονείς. Να δούμε, μήπως εμείς κάτι χειριζόμαστε λάθος. Αν γυρίζω από τη δουλειά μου μέσα στα νεύρα. Γιατί έχω φόρτο εργασίας, γιατί ο εργοδότης μου φέρθηκε άσχημα mm-hmm. και στο σπίτι μεταφέρω αυτή την ενέργεια. Mm-hmm. Ή τσακώνομαι με τον σύντροφό μου όλη μέρα. Αυτό το παιδάκι μπορεί να μην το εισπράξει. Mm-hmm. Άρα, μια ειδική συμπεριφορά είναι το αποτέλεσμα της έπαιξε. Mm-hmm. Γιατί έχει το παιδάκι το πρόβλημα και δεν το έπαιξε. Ναι. Σε κάθε περίπτωση, ακόμη και αν είναι πιεσμένο το ημερήσιο πρόγραμμα και χρειάζεται κι άλλο να πιεστεί για έτσι ένα παρόμοιο σεμινάριο, πρέπει να γίνει, γιατί καλό θα κάνει και νομίζω θα κάνει καλό και σε όλα τα υπόλοιπα της καθημερινότητάς μας, έτσι δεν είναι? Φυσικά και δεν, το πολύ έτσι ωραίο που έχει αυτό το εργαστήριο είναι ότι ναι, μεν εστιάζει στα παιδιά, αλλά δουλεύει όλες τις σχέσεις. Τη σχέση με τον σύντροφό μου, τη σχέση με τον εργοδότη μου, τη σχέση με τους συναδέλφους, τους φίλους μου. Γιατί τις δεξιότητες στις οποίες εκπαιδευόμαστε, δεν τις χρησιμοποιούμε μόνο στα παιδιά μας. Mm-hmm. Όταν μαθαίνουμε να ακούμε ενεργητική ακούφαση, μαθαίνουμε να ακούμε τους ανθρώπους, όχι μόνο το παιδί μου. Υπάρχει συμμετοχή. Οπότε, τώρα, τι διαπιστώνετε, υπάρχει συμμετοχή, υπάρχει ενδιαφέρον? Θα σας πω, είναι κάτι καινούριο, υπάρχει ενδιαφέρον. Θεωρώ ότι για τα δεδομένα της επαρχίας είναι ακόμα κάτι που ο κόσμος το φοβάται, ίσως. Είναι όπως αυτό που είπατε πριν, φοβόμαστε να δούμε στον εαυτό μας και να παραδεχτούμε ότι δεν είμαστε τέλειοι γονείς, ναι. δεν υπάρχει manual σε καμία περίπτωση. Και ότι μπορούμε να ακούσουμε και μια άλλη οπτική στα πράγματα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα την ακολουθήσουμε απόλυτα. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Είναι σημαντικό τώρα αυτό που έχετε ξεκινήσει και ελπίζουμε πραγματικά να έχει συμμετοχή, γιατί θα έχει και αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Σίγουρα, αυτό ελπίζω και εγώ. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς. Γεια σας. Πάμε σε ένα ακόμη πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Εμείς επιστρέφουμε ξανά.